Εγώ θέλω να καλησπερίσω τώρα τον κύριο Μάρκο Μπεκρή, τον πρόεδρο του Σωματείου Ένωση Εργαζομένων Διακίνησης Εμπορευμάτων, της ΕΝΕΔΕΠ. Κύριε Μπεκρή, καλησπέρα. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Καλησπέρα σας. Κύριε Μπεκρή, από χθες θρηνείτε έναν συνάδελφό σας, έναν 46χρονο, σωστά? Σωστά. Χθες υπήρχε το θανατηφόρο ατύχημα, το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα. Έγκλημα θα το λέγαμε. Γιατί έγκλημα? Διότι ενώ ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί όλες οι συνθήκες, θα εξηγήσουμε παρακάτω και τη θέση μας σχετικά με το γεγονός ότι δεν έχουν ληφθεί όλα αυτά τα χρόνια και δεν έχουν ικανοποιηθεί πάγια αιτήματα των εργαζομένων. Για την ασφαλειά σας εννοείται. Ναι, σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Και αυτό το αποκάλυψε και η συνάντηση την οποία έγινε με την εργοδοσία σήμερα το μεσημέρι, όπου τα αιτήματα τα οποία προτάξαμε και τα οποία είναι αιτήματα παγιωμένα πολλών ετών από την ημέρα ίδρυσης του Σωματείου το 2014, σχετικά δηλαδή με το γεγονός ότι πρέπει η εργατική ομάδα να είναι παραπάνω άτομα αντί για 4 άτομα να είναι 6. Για να προσέχουν κάποιοι. Πρώτα απ' όλα, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα της προσοχής, είναι θέμα ότι η προσοχή μειώνεται όταν υπάρχει σωρευμένη κούραση και τακτοποίηση της εργασίας. Ξεκάθαρα πράγματα. Αυτό τώρα δεν είναι κάτι καινούριο, δεν ανακαλύπτουμε την πυρίτιδα με αυτό, και πόσο μάλλον όταν την ίδια στιγμή, και εδώ υπάρχει και μια αντίφαση και πρέπει να το πούμε, να το τονίσουμε, υπάρχουν νέα μηχανήματα που έχουν αυξήσει πάρα πολύ την παραγωγικότητα, και την ίδια στιγμή που έχουν αυξήσει την παραγωγικότητα και τις δυνατότητες αυτές, αντί ο κόσμος λοιπόν να δουλεύει πιο ξεκούραστα με περισσότερο κόσμο, το εργατικό δυναμικό και η σύνθεση της πόσης από ό,τι δουλεύαν τα προηγούμενα χρόνια, Φερρυππίνοι συνάδελφοι, στον Προβλήτα 1, που ήταν 6 άτομα ή 5, σε εμάς είναι 4 άτομα. Άρα σας τεντώνουν παρά το γεγονός ότι θα μπορούσατε να κάνετε καλύτερα τη δουλειά σας περισσότεροι άτομα. Προφανώς. Και πιο αποδοτικά κιόλας, και πιο ξεκούραστα και πιο με μεγαλύτερη ασφάλεια. Δεύτερο ζήτημα πολύ σημαντικό είναι το γεγονός, το οποίο εδώ πέρα έχει κυριαρχήσει. Ποιο είναι αυτό? Ότι αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο μέρος των εργαζομένων στους προβλήτες 2 και 3 εργάζονται με ελαστικές μορφές απασχόλησης. Δηλαδή μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή σε ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Ευρώπης και από τα μεγαλύτερα και της Μεσογείου, στο μεγαλύτερο της Μεσογείου, υπάρχουν ελαστικές μορφές απασχόλησης. Οπότε αυτές οι ελαστικές όμως μορφές απασχόλησης βάζουν τους εργαζόμενους εδώ πέρα σε ένα καθεστώς ομοιρίας. Και τι εννοώ? Το γεγονός δηλαδή ότι υπάρχουν συμβάσεις τρίμηνες ορισμένου χρόνου, το γεγονός ότι υπάρχουν εκπεριτροπής σχέσης εργασίας με 16 ημερομίσθια και ο κόσμος που ήδη οι μισθοί είναι τέτοιοι που δεν μπορεί να βιοποριστεί και μπορεί να κάνει και δεύτερη δουλειά ή προκειμένου να ανανεώσει και να γίνει πλήρους απασχόλησης, μπαίνει στο κυνήγι εδώ πέρα να δείξουμε το καλό πρόσωπο απέναντι στην εργοδοσία λόγω και της ανασφάλειας που υπάρχει και στη δουλειά μας αλλά και έξω, παραβιάζονται πάρα πολλά πολλές φορές βασικοί κανόνες. Δηλαδή υπάρχουν κατ' εξακολούθηση πολλά συνεχόμενα ημερομίσθια χωρίς να υπάρχει ενδιάμεση ξεκούραση. Το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά συνεχόμενα βραδινά εκεί, κατά κύριο λόγο. Οι κοντραβάρδιες, δηλαδή ένα 8 ώρες εργασία, το οποίο εδώ πέρα υπάρχει και υπήρχε από εξ αρχής. Δηλαδή μπορεί να δουλεύει τη μία μέρα βράδυ και την άλλη μέρα πρωί. Μπορεί να δουλεύει τη μία μέρα βράδυ και την άλλη μέρα, δηλαδή 11 με 7 και την άλλη μέρα 3 με 11. Πότε θα ξεκουραστείς άρα? Αυτό είναι το ζήτημα. Mm. Και δεν είναι ζήτημα μόνο των εργαζομένων εδώ πέρα. Γιατί και με τα νέα νομοσχέδια τα οποία έχουν έρθει, αυτά τα πράγματα μένουν ακάλυπτα. Για το εργασιακό του κύριου Χατζηδάκη, λέτε? Προφανώς. Και όχι μόνο, γιατί ακόμα και ο νόμος του κύριου Χατζηδάκη έχει πατήσει και σε προηγούμενους νόμους. Mm-hmm. Δεν είναι τώρα. Υπάρχει συνέχεια. Γι' αυτό όλα αυτά τα εγκλήματα, γι' αυτό λέμε ότι είναι εγκλήματα, είναι προμελετημένα. Και εμείς τονίζαμε πολλά χρόνια ότι δεν θέλαμε εδώ πέρα να έρθουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο για να υπάρξουν μέτρα. Και παρά το γεγονός ότι είμαστε σε αυτή την τραγική κατάσταση, όπου στη θέση του συνάδελφου του Δημήτρη, αντί σήμερα να του λέμε χρόνια πολλά για την ονομαστική του εορτή, είμαστε εδώ πέρα και παλεύουμε για να μην υπάρξει άλλος νεκρός, γιατί ο συνάδελφός μας δεν πρόκειται να γυρίσει πίσω. Το βράδυ που τα σχόλια δεν γύρισε σπίτι του. Λοιπόν, καθόμαστε και συζητάμε και παίρνουμε τη θέση εργοδοσίας, η οποία έλεγε ότι με λίγα λόγια ότι όλα βαίνουν καλώς. Εδώ πέρα είναι το πιο σύγχρονο λιμάνι, το πιο ασφαλές λιμάνι. Έχουμε όλα τα διεθνή πρότυπα. Κύριε Μπεκρή,
Εσείς τι ζητάτε, γιατί χάσατε και ένα συνάδελφό σας, ένα νέο άνθρωπο 46 εμείς ζητάμε, χρονών. Εμείς ζητάμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Τα Αυτά ακούω. Είναι να γίνουν άμεσα προσλήψεις και όλος ο κόσμος να δουλεύει με καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Να αυξηθεί η πόστα από τετραμελής που είναι και να γίνει εξαμελής. Ναι. Να υπάρχει Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας ενιαία για όλο το λιμάνι, όπου θα αποτελείται και από τεχνικούς ασφαλείας όπως προβλέπετε, αλλά και από εργαζόμενους εκλεγμένους μέσα από συλλογικές διαδικασίες, γιατί κάθε εργαζόμενος σε κάθε ειδικότητα ξέρει καλύτερα από τον καθένα τους κινδύνους και πώς πρέπει να δουλεύει με ασφάλεια. Ναι. Να εκπαιδεύονται με επάρκεια τεράστια οι εργαζόμενοι. Ναι. Γιατί δουλεύουμε σε λιμάνι. Και όλα αυτά να δεθούν, η κυρία Γιάμαλη. Να ρωτήσω δύο πράγματα για αυτά που μας είπατε. Να τελειώσω λίγο. Ναι, να τελειώσω λίγο. Θέμα των ετοιμάτων. Να δεθούν και με μια συλλογική σύμβαση εργασίας. Για να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια και να μην είμαστε καθημερινά με το άγχος και το κυνήγι του βιοπορισμού. Όπου εκεί πέρα αυτή η συλλογική σύμβαση εργασίας θα είναι δεσμευτική για όλους. Απορία τώρα, κύριε Μπεκρή, για να κατανοήσω. Μιλάτε για Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας που θα υπάρχει εκεί. Τώρα δεν υπάρχει καμία? Όχι, δεν υπάρχει, γιατί αυτή τη στιγμή με το δεδαλώδες σύστημα που υπάρχει με τις πολλές επιχειρήσεις, ναι, γιατί ο νόμος ο οποίος υπάρχει προβλέπει ότι αν επιχείρηση πρέπει να γίνει, μιλάμε ότι πρέπει να δημιουργηθούν Επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας, που και με τον αριθμό των εργαζομένων που είναι εδώ θα πρέπει να είναι 65 άτομα. Και δεν είναι το θέμα αν θα μπορέσουμε να συνεννοηθούμε μεταξύ μας. Mm. Είναι το θέμα ότι λειτουργικά δουλεύουμε όλοι μαζί. Δουλεύουμε, δηλαδή μας έχουν χωρίσει σε διάφορους εργολάβους, υπεργολάβους κτλ. Δουλεύουμε όλοι μαζί, στα ίδια πόστα, τις ίδιες ώρες. Οπότε ζητάμε να δημιουργηθεί και παραπάνω από τον νόμο. Γιατί οι νόμοι, το εχθρός του καλού, είναι το καλύτερο. Το ακούω και αυτό. Ένα ακόμη ερώτημα πριν κλείσουμε. Και θέλω να τονίσω κάτι πριν κλείσουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Παρακαλώ εγώ. Ένα από τα βασικά αιτήματα και το οποίο εδώ πέρα είναι αδιαπραγμάτευτο για μας, είναι να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί φαίνεται ότι υπάρχει τις προηγούμενες ημέρες μια συντονισμένη προσπάθεια συγκάλυψης του τραγικού αυτού γεγονότος. Δηλαδή, με ευθύνη και της εργοδοσίας βγήκε και διέρευσε το γεγονός ότι ο συνάδελφός μας δεν εργαζόταν, είχε σχολάσει και ήθελε να πάει τα πράγματά του. Που δεν είναι παιδική χαρά, κυρία Γιάμαλη, το λιμάνι να μπαίνει και να βγαίνει ο καθένας όπως θέλει. Το γνωρίζω. Και δεύτερο, μέχρι στιγμής κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης, κανένα κανάλι δεν έχει ασχοληθεί με αυτό το πράγμα. Δεν έχει βγει προς τα έξω. Και τρίτο εδώ πέρα, που είναι πολύ σημαντικό, ότι εχθές, ενώ το ατύχημα έχει συμβεί από το απόγευμα, εμείς με παρέμβαση του σωματείου μας καλέσαμε το ΚΕΠΕΚ για να έρθει. Εμείς το μάθαμε το βράδυ. Ναι, και θα είναι το βράδυ 10 η ώρα. Και εμείς τους πιέσαμε και όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες και να μπουν και μέσα. Γι' αυτό κιόλας αύριο το πρωί, εδώ πέρα κλιμάκιο του σωματείου, θα πάμε με κινητοποίηση και στο λιμεναρχείο και θα ζητήσουμε να επισπευθεί, να βγει η γνωμάτευση του ελέγχου και του λιμεναρχείου και του ΚΕΠΕΚ. Γιατί ξέρουμε και έχουμε εμπειρία από προηγούμενα περιστατικά και σε άλλους χώρους δουλειάς, το γεγονός ότι αυτά πράγματα πολλές φορές στάβονται, χάνουν διευθύνες και μπαίνουν στο αρχείο. Μία ερώτηση, όπως θα μπορούσα. Δεν έχω καθόλου άλλο χρόνο. Εντάξει. Λυπάμαι πολύ, Νίκο. Κύριε Μπεκρή, να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ καλή δύναμη και πράγματι να χυθεί άπλετο φως στις συνθήκες θανάτου του συναδέλφου σας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιάμαλη, και εγώ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά.